800 περίπου μαθητές χωρισμένοι σε 93 ομάδες ξεχύθηκαν σήμερα στους δρόμους της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου αναζητώντας τον κρυμμένο θησαυρό. Το φετινό κυνήγι καταρχήν έχει δύο σύμμαχους. Ένα είναι το καιρό και δύο είναι τα παιδιά. Τα παιδιά που πραγματικά τα απολαμβάνουν. Βρισκόμαστε γύρω στις 12 η ώρα. Προχωράει ομαλά, είναι γύρω στον 7ο γρίφο. Οι ομάδες παίζουν πραγματικά. Δυσκολεύονται οπωσδήποτε. Παιδιά είναι, μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Υπάρχουν στη γωνία εδώ της πλατείας Μικρασιατών μέσα στην περιηγητική και συνοδοί τους που πραγματικά πιστέψαμε ότι αυτοί παίζουν περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη αγωνία. Πασχίζουν για τα παιδιά τους, δεν τα έχουν δει δύο ώρες, τι θα πάθουν, τι θα κάνουν, τι θα φτιάξουν. Γενικώς όμως τα πράγματα κινούν ομαλά. Το μυστικό της ελπίδας ήταν ο τελικός στόχος που τα παιδιά που συμμετείχαν στο 15ο κυνήγι θησαυρού κλήθηκαν να πιάσουν. Ωραίο διασκεδαστικό. Αγωνιζόμαστε όλα τα παιδιά για να βρούμε. Είναι μια ωραία περιπέτεια, θα το θυμάμαστε για πάντα. Κάθε παιδί να συμμετέχει σε αυτό γιατί είναι πολύ ωραία εμπειρία. Μέσα από 20 περίπου γρίφους έψαξαν, έμαθαν καινούριους δρόμους, πράγματα άγνωστα για την ίδια τους την πόλη και την ιστορία της. Με σύμμαχο τον καλό καιρό έκαναν τη γνώση παιχνίδι και μέσα από την συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, διασκέδασαν ωστόσο με την ψυχή τους. Σίγουρα τα παιδιά μαθαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναδεί γιατί δεν ήταν καν γεννημένα και νομίζω ότι θα αφομοιώσουν κάποια στο μυαλό τους, κάποια στιγμή θα τα χρειαστούν. Είναι πολύ σπουδαίο γιατί όλα ασχολούνται, πραγματικά ρωτάνε, αν δεν ξέρουν κάτι, απευθύνονται σε εμάς για διευκρινήσεις, για οτιδήποτε και πραγματικά το ζουν. Το σύνθημα για το 15ο κυνήγι θησαυρού που φέτος διοργάνωσε η ομάδα των Alter Ego δόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μέσα από την παράσταση της Κάρμεν Ρουγκέρι που έδωσε στα παιδιά μία πρώτη ιδέα για το μυστικό της ελπίδας. Αυτή τη χρονιά όχι πολύ εύκολο σαν την προηγούμενη. Έχει δύσκολους γρίφους. Ναι. Θα το βρείτε το μυστικό της ελπίδας. Ναι. Είναι εύκολη η γρίφη. Ναι. Πόσους έχετε βρει? Τις 8. Το μυστικό της ελπίδας ποιο είναι? Αυτό που έχει λείψει από το Ρέθυμνο τόσα χρόνια. Η παιδικότητα, η ανεμελιά, η χαρά, όλα αυτά. Καλό είναι. Εύκολο, δύσκολο? Ανάμεσα κάπου. Έχει μάθει καινούργια πράγματα σήμερα. Ναι, για ναι, ναι. Πολύ περισσότερα από ό,τι ήξερα. Μετά τη χθεσινή παράσταση, πιστεύεις ότι σήμερα θα βρείτε το μυστικό της ελπίδας? Δεν ξέρω, θα το βρούμε πρώτη. Πάντως πιστεύω ότι θα το βρούμε, ναι. Τα μάγια που είχε κάνει ο φίλος του πατέρα της Κάρμεν Ρουγκέρι για το Ρέθυμνο, όπως ήταν η ιστορία του παιδικού κυνηγιού του θησαυρού, κατάφεραν τελικά πρώτοι να λύσουν οι μαθητές του 7ου Δημοτικού με την ομάδα Ιδράκη του Σκότους που βρήκαν τον κρυμμένο θησαυρό. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι, επιποδώς βρίσκονταν η ελληνική και η δημοτική αστυνομία, αλλά και οι εθελοντές σαμαρίτες για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού και κυρίως η ασφάλεια των παιδιών.